Θα μιλήσω για κάποια άλλα θέματα σημαντικά και θα το κάνω με ηρεμία, με ευθύτητα και ασφαλώς με φιλαλήθεια, όπως συνηθίζουν πάντοτε. Λοιπόν, να μιλήσω για το Πεπελοποννήσου με την ευκαιρία της συνεδρίασης της διαχειριστικής αρχής που γίνεται αυτές τις ημέρες στην Καλαμάτα. Δεν πάμε καθόλου καλά όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όσον αφορά στο ΕΣΠΑ. Εδώ σας έχω δώσει έναν πίνακα, ο οποίος έχει εκδοθεί από τη διαχειριστική αρχή. Ακούστε, το Πεπελοποννήσου, δηλαδή τα ευρωπαϊκά χρήματα που μας έχουν δοθεί, είναι 284 εκατομμύρια. Το Πεπελοποννήσου είναι για τα χρόνια από το 2014 μέχρι το 2020. Είμαστε στο 19 πλέον. Από τα 284 εκατομμύρια έχουν πέσει στην αγορά της Πελοποννήσου 50 εκατομμύρια, δηλαδή το 17%. Αυτό λέει αυτός ο πίνακας. Ακούστε, στην Καλαμάτα από αυτά τα χρήματα, τα 50 εκατομμύρια που έπεσαν στην αγορά, δηλαδή το 17%, ήρθαν 100.000 ευρώ. Αυτά, 100.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα. Περί αυτού ομιλούμε. Προσπαθώ να αποκαταστήσω την πραγματικότητα, διότι η τηλεοπτική πραγματικότητα προφανώς θα διαστρέφει και η προπαγάνδα. 100.000 ευρώ όλα και όλα έχουν έρθει μέχρι σήμερα στην Καλαμάτα, είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων που δουλεύουν στο κέντρο για την προστασία των γυναικών από τις βιαιότητες. Εκτιμώ ότι αν δεν αλλάξει κάτι, ο Δήμος Καλαμάτας από τα 284 εκατομμύρια θα πάρει 12, θεωρητικά 12, για έργα. Αν υπολογίσουμε ότι παίρνουμε 50% έκπτωση στα έργα, είναι 6. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της δήθεν σπουδαίας πόλης, η οποία θα τραβήξει την περιφέρεια στην ανάπτυξη. Εμείς, κοιτάξτε, προχωράμε. Έστω και αν δεν πήραμε δεκάρα για έργα αθλητισμού. Έστω και αν δεν πήραμε πεντάρα για έργα πολιτισμού. Σε μια πόλη που γίνονται μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις. Εμείς προχωράμε και η πόλη προχωρά. Και βεβαίως η πόλη έχει συμμάχους. Και οι σύμμαχοι της πόλης είναι γνωστοί. Είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έχει βοηθήσει με συγκεκριμένο τρόπο, αναφέρομαι στα 3 εκατομμύρια της Αραγωνίας, αναφέρομαι στο Ανοιχτό Θέατρο, ο Γιώργος Οδέδες, ο οποίος έχει βοηθήσει με τα 10 εκατομμύρια των αντιπλημμυρικών, η πόλη έχει πηγές και κυρίως πηγές για βοήθεια και χρηματοδότηση και κυρίως η κίνηση που κάναμε εδώ με τους συναδέλφους να πάρουμε το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα δάνειο χαμηλότοκο, γύρω στο 2%, με το οποίο κάνουμε τα μεγάλα έργα στην πόλη. Τα ουζάκια έγινε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα πεζοδρόμια στην Ιρώνη και στην Άβρας, τα γήπεδα, στα σφαγεία, στα παλιάμπελα, στα λέικα, του Απόλλωνα και της Τουρίας που ακολουθούν, τα πεζοδρόμια και η αναβάθμιση της οδού Αρτέμιδος, ο οδοφωτισμός στην οδό Αρτέμιδος, ο ποδηλατόδρομος για τον οποίο βραβευθήκαμε, είναι έργα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το λέγω με πίκρα αυτό. Η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου, στο 17% της απορροφητικότητας, δηλαδή στα 50 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάρει μόνο 100 και μόνο για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Ας είναι. Και ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει από εδώ και πέρα. Ή μετά τις εκλογές οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μέγαρο Χορού. Γιατί μας ζητήθηκε το Μέγαρο Χορού, αυτό το δημοτικό κτίριο, να το δώσουμε για τις εργασίες διαχειριστικής αρχής. Και είπαμε ευχαρίστως, όχι μόνο να το δώσουμε, να βοηθήσουμε και για τη λειτουργία του. Και μας προέκυψε ένα, ξέρω εγώ, υποτίθεται πρόγραμμα πολιτιστικό. Λες και από αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να πληροφορηθούν οι Ευρωπαίοι για την χρήση του κτηρίου. Δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα δεκάδες εκδηλώσεις με γεμάτο το αμφιθέατρο, το Μέγαρο Χορού. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μπω σε αντικλήσεις.
Ούτε θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια του καθενός. Ξέρω εγώ όμως πάρα πολύ καλά 12 χρόνια ως δήμαρχος ότι η πόλη της Καλαμάτας επελέγει ως χώρα, ως πόλη του χορού από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, τον Θάνο Μικρούτσικο. Οι παλιότεροι το γνωρίζουν αυτό, τις συζητήσεις που είχαν γίνει. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Σταύρος ο Μπένος ήταν ο δήμαρχος εκείνος ο οποίος θεμελίωσε την πολιτιστική πορεία της πόλης. Και βεβαίως ξέρω όλη την ιστορία του Μεγάλου Χορού και τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι δήμαρχοι και ο Κουμάντος ασφαλώς και ο Μαλαπάνης, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε μελετητικό επίπεδο, προφανώς δεν αναφέρθηκε, αλίμονο αν αναφέρονταν, γιατί έχουμε ένα μελανό σημείο εδώ, έχει φύγει από τη ζωή ο Χρήστος. Και δεν θέλω να κάνω εκμετάλλευση ειλικρινά καμία. Και βεβαίως στα οικονομικά θέματα, εμένα δεν μου πέφτει πολύ λόγος, αλλά θέλω να πω την αλήθεια. Πάνω ίσως 6 εκατομμύρια ευρώ έλαβα εγώ ως δήμαρχος από τον Αντώνη τον Σαμαρά για την πρόθεση των εργασιών του Μεγάρου όταν ήταν Υπουργός Πολιτισμού. Βεβαίως αυτά είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρήματα της πατρίδας. Δεν τα φέραμε από το σπίτι μας. Προσπάθησαν όλοι. Έβαλαν το λιθαράκι τους για αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Έχει συμμετοχή ο Περιφερειάρχης σε αυτή την ιστορία, βεβαίως. Αντίμονο. Δεν μηδενίζομαι την προσπάθεια κανενός. Αλλά εγώ το συνέλαβα, εγώ το έφτιαξα, εγώ το πρόθεσα. Δοξάστε με. Αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν εν έτη 2018. Λοιπόν, και να τελειώσω αυτό λέγοντας ότι τα έργα τα κάνουν αυτοί που τα οραματίζονται, τα σχεδιάζουν, τα μελετούν, τα επιβλέπουν, τα παραλαμβάνουν, τα λειτουργούν. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας που αντιστάθηκαν, δεν παρέλαβαν όπως ένα έργο, παρότι ασκείται πολύ μεγάλη πίεση, και εντός των ημερών θα έχουμε την πιστοποίηση και τον προγραμματισμό για την λειτουργία του με έναν καλλιτεχνικό διευθυντή που θα προκύψει από πανελλήνιο διαγωνισμό και με ένα πρόγραμμα λειτουργίας αντάξιο της ποιότητας του χώρου. Προφανώς είναι ένα έργο για το λαό. Εγώ είμαι λαϊκός άνθρωπος, όχι λαϊκιστής, για το λαό και βεβαίως για την άνοδο και την εξέλιξη την πολιτιστική της πόλης της Καλαμάτας. Αυτά ήθελα να σας πω και επιπλέον, επειδή κάπου εδώ πρέπει να είναι και ο Δημήτρης ο Βεργόπουλος. Εδώ είναι. Είσαι εδώ, Δημήτρη. Εδώ, ναι. Μεθαύριο τη Δευτέρα, ώρα, Δημήτρη, 8 η ώρα το βράδυ, θα γίνει μια εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους εκατοντάδες εθελοντές και τα πολλά σωματεία εθελοντών της πόλης της Καλαμάτας, στο Πνευματικό Κέντρο. Ο Δημήτρης Βεργόπουλος που είναι υπεύθυνος από πλευράς Δήμου έχει προτίσει για το πρόγραμμα και προφανώς καλούμε εκτός από τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις με τους οποίους και επικοινωνούμε συχνά πυκνά και όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τη δράση κάποιων ανθρώπων που μας νοιάζονται από αλληλεγγύη και χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.